Αν υπάρχει τεράστια αναμονή στα χειρουργεία, προφανώς ο γονιός θα πάει σε κάποιο ιδιωτικό για να μπορέσει να λύσει το θέμα του. Οπότε καταλαβαίνουμε γενικά ποια είναι η κατάσταση. Είχαμε καταγγείλει την κατάσταση στα παιδιατρικά νοσοκομεία από τον Ιούνιο, όταν έκλεισαν οι εφημερίες του Καραμαντάνιου λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Υπήρχαν στοιχεία συγκεκριμένα που τα γνώριζε το Υπουργείο για τις ελλείψεις που υπήρχαν. Το παίδων Αγία Σοφία, παίδων Πεντέλης, τα ίδια συμβαίνουν και στο παίδων Αγλαία Κυριακού αλλά και σε όλες τις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων. Για παράδειγμα, η παιδιατρική κλινική του Θριάσου Νοσοκομείου ετοιμάζεται να βάλει λουκέτο. Δηλαδή στο νοσοκομείο υπάρχει πρόβλημα και στην νευρολογική. Υπάρχει, όπως είπα, στην πυρηνική, στην νευροχειρουργική, τώρα θα συνταξιοδοτηθούν οι γιατροί. Είναι μια σειρά από τμήματα. Στη μεσογειακή, που είναι οι μεταγγιζόμενοι, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες είχαν και αυτοί οι κινητοποιήσεις, οι άνθρωποι πραγματικά δεν είχαν φιάλες να μεταγγιστούν λόγω των ελλείψεων στην αιμοδοσία και συνολικά του προσωπικού. Δηλαδή, μιλάμε για ζητήματα τα οποία πραγματικά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ενός ανθρώπου, τα οποία όμως μπορούν να λυθούν. Υπάρχουν περίπου 50 κενές οργανικές θέσεις γιατρών αυτή τη στιγμή στο Αγία Σοφία και επιπλέον γύρω στους 10 που θα συνταξιοδοτηθούν γιατροί, το οποίο καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία είναι στον αέρα. Στον αέρα είναι τμήματα όπως είναι για παράδειγμα η πυρηνική ιατρική, που για να μπορέσουν να καλυφθούν θεραπείες ογκολογικών περιστατικών μετακινείται γιατρός από το λαϊκό. Στον αέρα είναι, όπως ανέφερε και συνάδελφος, το μικροβιολογικό τμήμα. Που όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να μην λειτουργεί τις μισές μέρες στο μικροβιολογικό εργαστήριο του μεγαλύτερου παιδιατρικού νοσοκομείου μέσα στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες η κυρία Κάκα, η αναπληρώτη υπουργός, άφησε να εννοηθεί ότι θα ξεκινήσει να συγχωνεύσει τα νοσοκομεία μας. Με πρώτο και κύριο το μικροβιολογικό, γιατί οι ελλείψεις είναι μεγάλες και στους γιατρούς και στους παρασκευαστές και στο προσωπικό που δουλεύει στο μικροβιολογικό. Και μάλιστα αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα δουλεύει η Γενική Εφημερία του Αγλαία Κυριακού με περιστατικά που θα έρχονται και από το Αγία Σοφία. Και εμείς αναρωτιόμαστε, είναι δυνατόν ένας γιατρός να βγάζει όλα τα επίγοντα του Αγλαία Κυριακού, όλα τα επίγοντα του Αγία Σοφία, στον χρόνο που χρειάζεται, όσο γρήγορα χρειάζεται και χωρίς να κάνει κανένα λάθος? Εδώ πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι συντελείται ένα έγκλημα σε βάρος της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης, το γεγονός ότι περιμένουν 3.000 παιδιά να χειρουργηθούν, το γεγονός ότι νεογνά και βρέφη πριν καλά-καλά προβλάβουν να βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους, έρχονται αντιμέτωπα με τη βαρβαρότητα ενός συστήματος που τους λέει ότι πρέπει να περιμένετε για να χειρουργηθείτε, πρέπει να περιμένετε τελικά για να διεκδικήσετε τη ζωή σας, είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι εδώ προκειμένου να μειωθεί, να συνεχιστεί αυτή η πολιτική διαχρονική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης για να σταλούν πεσκέσει παιδιά, οι οικογένειές τους, τους συνδυατικούς επιχειρηματικούς ομίλους που περιμένουν πώς και πώς να απλώσουν τα πλοκάμια τους, πρέπει να πάρει απάντηση. Δεν πρόκειται να συμφιλειωθούμε σε αυτή τη βαρβαρότητα, σε αυτή την αθλειότητα που μας συμφλίδει καθημερινά. Το δρόμο τον ανοίγετε σήμερα εσείς, πρέπει να συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά. Είναι καθοριστικός ο συντονισμός των παιδιατρικών νοσοκομείων του Πεντέλης, του Αγλαία Κυριακού, του Παίδων Αγία Σοφία και με τις υπόλοιπες παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων και πανελλαδικά. Στο Αγία Σοφία και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό βήμα. Έχουν δηλωθεί πάνω από 100 συνάδελφοι γιατροί απεργοί αυτή τη στιγμή. Το οποίο πραγματικά θέλουμε να στείλει και ένα μήνυμα στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση αλλά και σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι είμαστε εκεί και διεκδικούμε το δίκαιο και το δικό μας αλλά και των παιδιών τα οποία θέλουμε να θεραπεύσουμε. Σήμερα οι συνάδελφοι με τη μαζική συμμετοχή τους στην απεργία δίνουν μια καθολική απάντηση και θα κλιμακωθούν αυτές οι κινητοποιήσεις και εμείς στέλνουμε και έναν αγωνιστικό χαιρετισμό και τους συγχαίρουμε για το παράδειγμά τους να βγουν μπροστά, να αποκαλύψουν τα ψέματα της κυβέρνησης. Και γι' αυτό απαιτούμε να γίνει άμεση πρόσληψη προσωπικού σε όλα τα τμήματα, χωρίς μεν ένα αλλά θα δούμε και θα κάνουμε. Δεν θα συμφωνήσουμε με συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δεν θα συμφωνήσουμε να έρθουν μπλοκάκια. Απαιτούμε τώρα να γίνουν μόνιμες προσλήψεις και να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοι της συμβασιού. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα, να είμαστε ακόμα περισσότεροι εδώ, να καταχθούμε
κλείσουμε τους δρόμους γύρω από το Υπουργείο στις 20 του μηνός και στις 9 Νοέμβρη, στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να νεκρώσουν τα νοσοκομεία.